τι θέλεις να σου πω. Με ρωτάς δηλαδή για να σου πω τι. Και να σου απαντήσω τι. Το αν ξεκίνησε η εκπομπή. Το αν είμαστε στον αέρα. Το αν και σήμερα θα δώσω πάρα πολλά δώρα. Το αν και σήμερα έχω καταπληκτικούς καλεσμένους και καταπληκτικές συνεργάτες εδώ στην εκπομπή και πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Μην τα ρωτάς όλα αυτά, φίλε τηλεθεατή. Όλα αυτά είναι τα μόνα σίγουρα και καθημερινά συστατικά στην εκπομπή που λέγεται «Μη μου πεις» σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Και για σήμερα λοιπόν κάνω πολύ ευτυχισμένες όλες τις γυναίκες σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Γιατί δίνω για δύο σούπερ γυναίκες που θα στείλουν μήνυμα στο mimupispapagiahu.com αλλά και για όλες τις άλλες στο 212-213-3869 μοναδικά, μονοφασικά ημιμόνιμα βερνίκια σε μεγάλη πραγματικά πλειάδα χρωμάτων, μέχρι και 60 χρώματα δεν ξέρω πόσα έχει, από την ALX Cosmetics σε μοναδική τιμή και μοναδικές όμως συσκευασίες. Είμαστε η εταιρεία εκείνη που έχει μονοφασικά ημιμόνιμα βερνίκια και από 3 ml, τον 8 ml και τον 15 ml. Και θα μου πεις, Αλέξη, τι δώρο κάνεις. Κάνω δώρο λοιπόν σε δύο από εσάς αυτά που θα πω και για τους άλλους. Ακούτε την τιμή στο 212-213-3869 μόνο από την εκπομπή μου πεις. 5 ημιμόνιμα λοιπόν, μάλλον θα το πω αλλιώς, για τους πιο απλούς. 10 ημιμόνιμα βερνίκια των 8 ml, αυτά ακριβώς, εντελώς σε προνομιακή τιμή, μόνο με 49 ευρώ και δώρο. Η λάμπα αυτή ακριβώς, η επαγγελματική λάμπα UV, αξίας 27 ευρώ, εντελώς δωρεάν. Θα έρθει στο χώρο σας και μετά έξω το αποστολής και μόνο με 49 ευρώ. Δηλαδή τι πληρώνετε, στην καλύτερη τιμή της αγοράς πληρώνετε τα μονοφασικά 10 βερνίκια των 8 ml και παίρνετε δώρο τη λάμπα UV. Οπότε έχετε όλο το σετ με τίποτα στην ουσία. Για τους επαγγελματίες ή ακόμα για τις γυναίκες που θέλουν το κάτι παραπάνω, δίνω 5 ημιμόνιμα βερνίκια των 15 ml. Με 5 ημιμόνιμα βερνίκια των 8 ml, αξίας 69 ευρώ, πάλι στην καλύτερη τιμή της αγοράς, και δώρο η λάμπα LED, αυτή εδώ ακριβώς, 24 βατ, Γιάννη μου, διότι το δίνω εντελώς δωρεάν, αξίας 65 ευρώ. Δηλαδή 65 ευρώ έχει μόνο η λάμπα, που είναι 4 φορές πιο δυνατή από τη UV, η λάμπα LED, που έχει μόνο 65 ευρώ. Το παίρνεις δώρο αυτό. Παίρνεις και 5 από εδώ. Παίρνεις και 5 από εδώ. Παίρνεις και τα έξω αποστολής δώρο. Τι άλλο, μόνο τη μανικιουρίστα δεν σου έχω δώσει δώρο. Όλα αυτά στο 212-213-3869. Γιατί η εκπομπή «Μη μου πεις» σπάει το ταμείο, φίλε τηλεθεατή. Είναι μια εκπομπή που πραγματικά θέλει το καλύτερο δυνατό οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά και σε πράξη, για σένα. Γιατί τα συγκεκριμένα ημιμόνιμα βερνίκια είναι πολύ εύκολα και στην τοποθέτηση και στην αφαίρεση και μάλιστα με δύο μονοστρώσεις κρατάνε μέχρι και 4 φορές. Και για τη Μαρία την Πανταζή, που είναι μαχητική αθλήτρια από τη μαχητική στήλη, είναι η Iron Barbie της Ελλάδας, και όχι μόνο, αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Βέβαια, να μην σου χαλάνε τα νύχια. Τέσσερις εβδομάδες μπορείς να κάνεις τα γάντια σου, να κάνεις τα πάντα. Και μπορείς και μόνη σου να το δοκιμάσεις, να κάνεις σπίτι όταν έχεις λίγο χρόνο, αν δεν έχεις χρόνο να πας ενώ σε μανικιούρ, πεντικιούρ. Έτσι δεν είναι. Ο καλεσμένος μας όμως, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που σήμερα έχει καλεσμένη, που σήμερα είναι καλεσμένος από τη στήλη της Μαρίας Πανταζή, ο οποίος ασχολείται πάρα πολλά χρόνια και με μοναδικές διακρίσεις στην πυγμαχία, ο Παναγιώτης, ο Και η Μαλής. Γιατί αυτό το «και» παίρνει τα αποσιοποιητικά, δεν τα παίρνει πάνω. Ναι, τα παίρνει. Τα διαλυτικά. Και η Μαλής. Παναγιώτης και η Μαλής λοιπόν έρχεται από τον χώρο της πυγμαχίας. Γεια σου, έτσι, Παναγιώτη. Ακριβώς. Αλλά και ασχολείται και με πάρα πολλά πράγματα, όπως θα μου πεις. Ναι, είναι μια έκπληξη ο Παναγιώτης. Γιατί μου είπες ότι είναι μια έκπληξη. Έτσι, αλλά δεν στα έχω πει. Θα τα πούμε εδώ στην εκπομπή. Εγώ θα ξεκινήσω με τη βασική ερώτηση. Τι είναι αυτό, ποια διάκριση, ποια χρονολογία, αν το θέλεις, ποια συμμετοχή είναι αυτή που πραγματικά εκτόξευσε, δηλαδή πραγματικά τον πήρε από εδώ και τον πήγε εκεί, τον Παναγιώτη, μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται επαγγελματικά με την πυγμαχία. Ερασιτεχνικά. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορώ να το θέσω ερασιτεχνικά όταν θέλω να το η πυγμαχία, επειδή είναι ολυμπιακό άθλημα, είναι λίγο διαφορετικό. Και επειδή παίζουν και στην Ολυμπιάδα, δεν υπάρχουν τόσο επαγγελματίες αθλητές στην Ελλάδα. Όμως, είναι δηλαδή και οι αγώνες, ναι, ερασιτεχνικοί αγώνες λέγονται, και ας είναι βραδινοί αγώνες. Μπράβο, γι' αυτό. Είναι ερασιτεχνική πυγμαχία. Είναι μεγάλο επαγγελματισμό. Ναι. Όταν οι 15 ώρες από το 24ωρο του είναι εκεί. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ποια λοιπόν συμμετοχή είναι αυτή, ή η αγώνας, η νίκη. Πέρυσι έκανα τα πρώτα μου βήματα στην πυγμαχία σε αγωνιστικό επίπεδο. Η συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, Β' κατηγορίας. Και φέτος ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Ωραία. Και αυτό, ας πούμε, τι ήταν που
σε έκανε να σκεφτείς ή να καταλάβεις ότι αυτός ο αγώνας, γιατί έχεις παίξει κάποιους αγώνες, έτσι. Ναι. Όταν πήγες όμως στο Πανελλήνιο, τι ήταν αυτό που είπες, αυτός ο αγώνας μου έδωσε αυτό ή με έκανε διαφορετικό ή σκέφτηκα διαφορετικά ή έχω άλλη εμπειρία τώρα. Εκεί βλέπεις ένα υψηλό επίπεδο, ανταγωνιστικό mm-hmm. επίπεδο, που σε κάνει να θες να προσπαθήσεις περισσότερο, να καταφέρεις περισσότερα πράγματα. Α, έτσι σε έκανε να έχεις παραπάνω κίνητρο και έτσι προσπαθείς πλέον και περισσότερο στην προπόνηση και στην καθημερινότητά σου. Σίγουρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Η πυγμαχία στην καθημερινότητά σου, μιας και το προανάφερα, τι σου έχει δώσει? Γιατί μετά θα πούμε και ποια είναι η δουλειά σου και το θεωρώ πολύ οξύμορο τη δουλειά που κάνεις με το box. Θα το αναφέρω όμως γιατί. Εσένα τι σου έχει δώσει στην καθημερινότητά σου, σαν Παναγιώτη, στο χαρακτήρα σου, στην ιδιοσυγκρασία σου? Σε βοηθάει πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Μου έχει δώσει πολύ αυτοπεποίθηση, πυγμαχία. Με κάνει να σκέφτομαι τα πράγματα διαφορετικά. Και σαν άθλημα και ότι είναι δυναμικό άθλημα. Ωραία, σκέφτεσαι τα πράγματα διαφορετικά, όχι όμως μόνο στο άθλημα, δηλαδή στην καθημερινότητά σου. Εσύ ασχολείσαι 4-5 χρόνια, ξέρεις, με την πυγμαχία. Τι είναι αυτό ότι που λες, ωραία, τώρα που κάνω πυγμαχία, να, αυτό το βλέπω τώρα διαφορετικά. Έχεις κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, να μου δώσεις έτσι κάτι από την καθημερινότητά σου, ώστε έτσι να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο, να κάνει μαχητικά αθλήματα? Βλέπεις τα πάντα πιο δυναμικά, καταρχάς. Mm-hmm. Σε βοηθάει στο θέμα της αυτοπεποίθησης. Εντάξει, αυτό είναι και το σημαντικότερο. Και της αυτοσυγκράτησης, σίγουρα. Αυτό ήταν το δεύτερο που θα έλεγα, αυτοσυγκράτηση. Απλά η αυτοεκτίμηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι και οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουμε box ή kickbox, όλοι σου λένε πω, εσύ πρέπει να είσαι. Κι όμως, εμείς ήμασταν τα άτομα που ήμασταν πιο down, πιο χαμηλό προφίλ και έτσι η πυγμαχία και το kickboxing μας έχει βοηθήσει ώστε να νιώθουμε καλύτερα και με τον εαυτό μας και απέναντι στους άλλους. Σωστό. Και εκτονώνεσαι πολύ, οπότε μέσα στην καθημερινότητά σου δεν έχεις νεύρα, δεν είσαι τσιτωμένος, είσαι πολύ... Ναι, ναι. Πολύ βασικό αυτό. Και φυσικά όταν φεύγεις από την προπόνηση είσαι χαρούμενος. Δηλαδή, όταν προπονείσαι 2 ώρες, είσαι άλλος άνθρωπος. Η Μαρία είπε πριν λίγο ότι ουσιαστικά 4 χρόνια ασχολείσαι με αυτό, έτσι δεν είναι? Πριν έκανες κάποιο άλλο άθλημα? Όχι. Ποιος ήταν ο σκοπός του να μπεις σε αυτό το κομμάτι, στο μαχητικό άθλημα και δεις την πυγμαχία? Και μετά και να λάβεις και μέρος σε αγώνες. Γιατί δεν ακολούθησες δηλαδή ποδόσφαιρο? Γιατί δεν ακολούθησες δηλαδή, ξέρω, κάτι διαφορετικό, κολύμβηση? Ουσιαστικά απλά ήθελα να αθληθώ. Ξεκίνησα από την πυγμαχία σχεδόν τυχαία, μπορώ να πω. Δεν είχα ούτε φίλο γνωστό, κάτι. Είχα κάποιους γνωστούς από εδώ από εκεί, αλλά τυχαία ουσιαστικά ξεκίνησα απλά για την άθληση. Και κόλλησα το μικρόβιο της πυγμαχίας. Είναι μικρόβιο πραγματικά, όποιος ασχοληθεί με αυτό το άθλημα ξέρει, καταλαβαίνει. Και μέρα με τη μέρα, χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα να είμαι σε αγωνιστικό επίπεδο, να προπονούμε καθημερινά. Έχει αλλάξει την καθημερινότητά σου όσον αφορά το. Όχι τον τρόπο σκέψης και αυτά, μα το προαναφέραμε. Όσον αφορά το τι τρως, το τι ώρες σηκώνεσαι, ναι, το πώς λειτουργείς, το αν ξενυχτάς, το αν πηγαίνεις βόλτες. Τα πάντα. Έχει αλλάξει τα πάντα. Όλη η καθημερινότητα αλλάζει. Από τη στιγμή που είσαι σε αγωνιστικό επίπεδο, δεν μπορείς να ξενυχτάς. Πρέπει να προσέχεις, πρέπει να κοιμάσαι νωρίς, πρέπει να προσέχεις τη διατροφή σου, πρέπει να προπονείσαι. Οι στόχοι μέσα από αυτό που επέλεξες, ποιοι είναι? Εντάξει, είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ να έχω στόχους πολύ ψηλές διακρίσεις. Όχι, μην το λες. Εγώ στην ηλικία σου ξεκίνησα. Εγώ μόνο που αθλούμε και παίζω αγώνες είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή, μου αρκεί αυτό το πράγμα και να ανεβαίνω κάθε χρόνο επίπεδο. Άμα έρθει και μια διάκριση, αυτό. Είναι ό,τι καλύτερο. Παναγιώτη, έχουμε μάθει ότι είσαι καλλιτέχνη. Ζωγραφίζει στη Σχολή Καλών Τεχνών και εξού και τα τατουάζ, έτσι. Κάνει και τατουάζ ο Παναγιώτης. Σαφώς, πολύ όμορφα. Πώς γίνεται κάτι που κάνει. Βέβαια, μόλις τώρα συνειδητοποίησα κάτι ταυτόσιμο. Αυτή τη λεπτεπίλεπτη δουλειά είναι η λεπτεπίλεπτη ακρίβεια του να χτυπήσει το στόχο. Δεν ξέρω αν συμφωνεί αυτό. Ναι. Αλλά αυτό που κάνεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ το θεωρώ εντελώς οξύμορο το να ζωγραφίζεις το πρωί και η δουλειά σου να είναι αυτή καλλιτέχνης και μετά το βράδυ να πας και να χτυπάς τα χέρια σου. Δεν φοβάσαι ότι ξέρεις αυτό μπορεί να σου στερήσει ώρες από τη δουλειά σου ή. Εντάξει, είναι ένα ρίσκο. Αλλά δεν είναι τόσο διαφορετικά όσο νομίζεις. Mm-hmm. Δηλαδή και τα δύο θέλουν υπομονή και επιμονή. Και πραγματικά η πυγμαχία θέλει πολύ υπομονή όπως και η ζωγραφική. Θέλει να μα πει για. Εγώ ήθελα να μου πει λιγάκι για τη ζωγραφική. Γιατί θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά θέλω λίγο να σα προσθέσω ότι εγώ δεν το θεωρώ τόσο οξύμορο, γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι
οι μεγαλύτερες νίκες γενικότερα ανθρώπων και τα μεγαλύτερα βραβεία και έπαθλα έχουν πάρει οι άνθρωποι που κάνουν κάτι το τελείως οξύμορο, όπως το είπες, ή αντίθετο από αυτό που πιστεύουμε ότι είναι. Γιατί αυτό είναι που μας εξητάρει και αυτό είναι που μας δίνει όθηση. Όπως και σε κάποιους ηθοποιούς έχουν παίξει 10.000 ας πούμε ρόλους συνυφασμένους με αυτό που φαίνεται ότι είναι, π.χ. εγώ είμαι έτσι, θα παίξω τον Μπράβο, και όταν ας πούμε μπορεί να μου δώσουν να παίξω τον Ρακέντητο, τον Τίποτα, κατάλαβες, το μηδενικό, εκεί να πάρω το βραβείο. Γιατί είναι ο εαυτός μας βγάζει αυτό που του αρέσει και αυτό που πολεμάει, που δεν είναι στην καθημερινότητά του. Όπως και εσύ, όταν περπατάς στον δρόμο, είσαι μια πολύ εντυπωσιακή ξανθιά hot γυναίκα και πάνω εκεί το οξύμορο είναι. Ναι, το οξύμορο είναι ότι δεν είσαι. Γιατί το λέω, γιατί άλλες αθλήτριες, Μαρία, των μαχητικών αθλημάτων, τις βλέπεις και απορείς. Και λες τώρα είναι η Μαρία ή είναι ο Μάριος. Δηλαδή, κατάλαβες να σου πω ότι αυτό έχει βγει στην προσωπικότητά τους. Ναι, όπως λοιπόν, και εγώ η δουλειά μου ήταν, ήμουν λογίστρια. Ναι, καμία σχέση. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι και στον Παναγιώτη το ότι τόσο πολύ αυτοσυγκεντρώνεται, όπως πολύ καλά είπες, όταν ζωγραφίζει με μια παλή μουσική, θα μας πει λίγο για αυτό την πτυχή του εαυτού του, και μένει λίγο ήρεμος, όλη αυτή την ηρεμία της καθημερινότητας θέλει να την βγάλει μέσα εκεί με τους στόχους, με τα έτσι, με το αλλιώς. Εγώ, ας πούμε, που όλη μέρα μιλάω, το έχεις παρατηρήσει, όταν βγαίνουμε έξω, μου λέτε όλοι έχεις, ναι, κάτι. Έχεις κάτι που δεν μιλάω και νομίζετε ότι κάτι έχω, αλλά αυτό είναι που θέλω εκεί. Που όλοι χτυπιούνται, εγώ θέλω να ηρεμήσω, γι' αυτό βγήκα. Δεν θέλω πάλι να συνεχίζω να μιλάω. Ναι, έτσι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Πώς είναι οι ώρες αυτές, γιατί ξέρεις, όταν ένας άνθρωπος μπαίνει λίγο στην πυγμαχία, στο ring, στο box, στο έτσι, το αλλιώς, γίνεται λίγο και πιο σκληροπυρηνικός. Εκείνη όμως την ώρα που ζωγραφίζεις, ό,τι και αν είναι, γιατί θέλω να μας πεις λίγο περισσότερο που συγκαταλέγεις τον εαυτό σου, στο ελεύθερο σχέδιο, στο συγκεκριμένο προσωπογραφίες, δεν ξέρω τι. Εκεί λίγο ηρεμεί το μυαλό και φεύγει, έτσι δεν είναι. Σου βγαίνει λίγο και το σκληροπυρηνικό από τότε που έχεις μπλέξει με αυτό? Όχι, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Όταν ζωγραφίζω αυτό που είπες πριν, δηλαδή είμαι ήρεμος, συγκεντρώνομαι εκεί. Τι ζωγραφίζεις κυρίως? Ζωγραφίζω πυγμάχους. Α, συγγνώμη, μετά την πυγμαχία του ζωγραφίζεις ή και πριν? Πριν. Λοιπόν. Α, όχι, μετά αφού ξεκίνησα. Είναι ο Κίλιαμ, ένας, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Είναι ένας καλλιτέχνης από το εξωτερικό, ζωγράφος, ο οποίος έχει κάνει και δικό μου πορτρέτο. Έχει κάνει πολλών αθλητών από το εξωτερικό. Ξένος είναι, νομίζω είναι Άγγλος, Αμερικάνος, δεν θυμάμαι τι. Και μου είχαν φτιάξει εμένα το πορτρέτο και μου το είχαν στείλει από το εξωτερικό. Αυτός φτιάχνει τα πορτρέτα όλων των στα μαχητικά αθλήματα. Δεν το γνωρίζω. Θα σου στείλω μετά να το δεις. Μου άρεσε αυτό, ναι. Δεν ήξερα ότι ζωγραφίζεις πυγμάχους. Πριν όμως τα μαχητικών αθλημάτων, δηλαδή πιο πριν τι ζωγράφιζες? Και πιο πριν ανθρώπινες φιγούρες ζωγράφιζα. Άρεσε τις φιγούρες και, ναι, τις προσωπογραφίες. Ρεαλιστικά πάντα. Ρεαλιστικά. Με λάδια, λεωγραφίες. Μετά πώς σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, ποια θα είναι η καριέρα σου? Τώρα έχεις τελειώσει τη σχολή καλλιτεχνών και έχεις κάνει μεταπτυχιακό, τι είσαι? Όχι, τώρα τελειώνω, τώρα παρουσιάζω την πτυχιακή μου. Τώρα παρουσιάζει την πτυχιακή σου και τα σχέδια για το μέλλον, ας πούμε, πώς το έχεις σκεφτεί, πού μπορείς... Καλά, κάνεις και τα τατουάζ, οκ, το βλέπουμε, υπέροχα. Μάλλον εκεί, στον χώρο του τατουάζ, βλέπω να ασχολούμαι. Τώρα ο χώρος ζωγραφικής είναι περιορισμένος, είναι δύσκολος. Είναι πολύ περιορισμένο, πολύ δύσκολο. Είδες, Αλέξα, δεν ήταν μια έκπληξη είναι ο Παναγιώτης? Είναι πραγματικά, γιατί είναι πολύ διαφορετικά αυτά που... Δηλαδή, αλλά όμως, σαν άνθρωπος, έτσι όπως μιλάμε τώρα, ναι, έχει και το calm του χαρακτήρα, ναι, του, κατάλαβες, δηλαδή είναι ήρεμος. Όπως και στους αγώνες στα Μαρίσια τώρα τον προηγούμενο μήνα που αγωνίστηκε ο Παναγιώτης και εκεί τον γνώρισα κιόλας, είναι αθλητής του Νίκου του Ανδρεάδη. Ναι, φιλιά ωραία. Πολλά να του στείλω. Ναι, του φίλου μου. Λέω, αυτό το παιδί ζωγραφίζει στο ring. Λέει, α, αυτό το παιδί λέει είναι ζωγράφος. Μου λένε. Και λέω, αυτό το παιδί το θέλω στην εκπομπή. Ναι. Μόλις μου το είπαν αυτό, ξέρεις, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Με βάση των καλών τεχνών, είναι κάτι το οποίο το έχεις αποφασίσει να το ακολουθήσεις, έτσι δεν είναι? Είπες ότι στο άλλο δεν έχεις πολλά περιθώρια για μεγάλους σκοπούς και στόχους. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει ηλικία για το πότε κάποιος μπορεί να κατακτήσει ένα σκοπό ή ένα στόχο. Στον καλών τεχνών, όσον αφορά αυτό, τι είναι αυτό που θέλεις να πετύχεις? Γιατί φαντάζομαι ότι θες να το κάνεις ως μόνιμη εργασία, ως μόνιμη δουλειά σου. Κοίτα να σου πω όμως κάτι, και το τατουάζ πλέον είναι μια δουλειά του μέλλοντος. Σαφώς, το τατουάζ είναι νέος και είναι και πάρα πολύ μόδα και πάντοτε θα έχει δουλειά. Αλλά μην κοιτάς που εγώ δεν έχω ούτε ένα. Οι πίνακες του και αυτά που γράφει δεν έχει να κάνει μόνο με το τατουάζ ή έχει σταματήσει την ελογραφία και όλα αυτά? Όχι. Θέλω να ασχοληθώ με τη ζωγραφική, μακάρι να έρθουν εκθέσεις. Να μπορέσω να ζήσω από αυτό θα ήταν ότι καλύτερο. Αλλά και το τατουάζ μου αρέσει πολύ, οπότε.
Και το τατουάζ πάλι είναι κάτι πάρα πολύ focus και πολύ πολύ δύσκολο. Μα το παρατηρώ και σε σένα και στον Παναγιώτη ότι η λεπτομέρεια είναι φοβερή. Στον τατουάζ έτσι κι αλλιώς η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, ο Παναγιώτης το ξέρει αυτό. Και για να δεις ένα πολύ καλό τατουάζ δεν είναι μόνο να το δεις έτσι. Δηλαδή έτσι το χρώμα πρέπει να πας να κάνεις αυτό, να κάνεις αυτό, να δεις τα χρώματα πώς διαχέονται. Ναι, πόσο καιρό κρατάει, ξέρω εγώ. Ναι. Αν έπρεπε να προσκαλέσουμε έναν παίχτη από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό που θα ήθελες μαζί του να μοιραστείς έναν αγώνα και να μοιραστείς το ring για μια βραδιά. Ποιος θα ήταν αυτός? Άσχετα από το αν θα κέρδιζες, θα έχανες ή οτιδήποτε, δεν μας νοιάζει αυτό. Και άσχετα τα κιλά. Έστω και σαν εμπειρία. Έτσι, ναι, και θα ήθελα πολύ να παίξω με αυτόν έτσι για την εμπειρία και στη ΣΦΑΟ που λέμε. Από το χώρο, τον ελληνικό χώρο. Και πες μου και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό βεβαίως. Αυτή τη στιγμή πιστεύω το top όνομα στα κιλά τα δικά μου στην Ελλάδα είναι ο Αλέξανδρος Τσανικίδης, που είναι πολύ καλός αθλητής. Mm-hmm. Αυτός νομίζω είναι το νούμερο ένα. Οπότε... Θα ήθελες με αυτόν. Και γιατί ναι. όχι. Ναι, εννοείται, γιατί όχι. Γιατί όχι. Αν μπορώ να σκεφτώ τον καλύτερο δηλαδή στην κατηγορία μου είναι αυτός. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ στον Παναγιώτη να έχει πάρα πολύ καλή συνέχεια, γιατί μόνο για το λίγο που Μαρία, εσύ που ξέρεις και από αυτά περισσότερο, μόνο για το λίγο χρονικό διάστημα που είναι, νομίζω ότι έχει δείξει πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Έχει δείξει πάρα πολλά. Εμένα μου αρέσει που συζητάω και με τον Νίκο, έτσι, ότι είναι η σοβαρότητά του. Καταρχήν, όταν ο Νίκος λείπει ή τώρα που είχε πάει στο Πανελλήνιο κτλ., τον αφήνει στο πόδι του, mm-hmm. κρατάει το γυμναστήριο, είναι πολύ. Βεβαίως. Ξέρεις, πειθαρχημένος, πολύ σεβαστικός. Για μένα αυτά είναι τα βασικότερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένας πυγμάχος ή ένας αθλητής, επαγγελματίας. Πες μας, παρακαλώ. Θέλω... Εγώ θα ήθελα ο Παναγιώτης να πει δύο λόγια, επειδή είναι πολύ σοβαρό παιδί και είναι αυτό που ήθελα. Ξέρεις, mm-hmm. μ' αρέσει αυτό το στυλ ανθρώπου. Να πει στην κάμερα δύο-τρεις λόγους στο κοινό μας. Κάποιος που να προσελκύσει, ας πούμε, τον κόσμο να έρθει στα μαχητικά αθλήματα. Είτε είναι box, είτε είναι kickbox, είτε είναι μεικτές πολεμικές τέχνες. Yeah. Εγώ θα ήθελα να πεις κάποιους λόγους έτσι για τα παιδιά, ξέρεις, τα πιο νέα παιδιά. Και ας κάνουν όποια δουλειά κάνουν, όποια εργασία. Κατάλαβες ότι δεν. Ότι επειδή ασχολούμαι με αυτό το επάγγελμα, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να παίξω αγώνα ή δεν μπορώ να αθληθώ ή δεν μπορώ απλά να προπονηθώ. Yeah. Καταρχάς δεν είναι. Τα μαχητικά αθλήματα και συγκεκριμένα πυγμαχία, το βίαιο άθλημα που έχουν πολύ στο μυαλό τους. Έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά με το που θα μπουν σε ένα χώρο γυμναστηρίου. Έχουν να κερδίσουν στην προσωπικότητά τους, στην αυτοπεποίθησή τους. Εντάξει, λόγω γυμναστικής, προφανώς σε κατάσταση υγείας. Και από εκεί και πέρα, άμα καταφέρουν να ανεβούν και στο ring, θα κερδίσουν ακόμα περισσότερο. Γιατί όχι. Αυτό ακριβώς. Ξέρεις, Αλέξα, το να ανεβείς στο ring. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Είναι σαν να έχεις κάνει κάτι πολύ διαφορετικό στη ζωή σου. Mm-hmm. Όσο αστείο και αν σου φαίνεται. Δηλαδή, δεν πάει να έχεις κάνει 1500 sparring, να έχεις παίξει όλο τον κόσμο. Ναι, παιδιά, μα είναι σαν να τραγουδιστεί που απλά κάνει πρόβες και απλά τραγουδάει σπίτι και όταν ανέβει σε μία πίστα και ένα τραγούδι να πει. Ναι. Είναι όλο αυτό το θέαμα που σε κάνει και είναι μοναδικό. Ναι, είναι το κάτι τελείως διαφορετικό που αισθάνεσαι. Είναι η διαφορετική εμπειρία της ζωής σου. Και βέβαια εννοείται ότι αφού ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη και το ευχηθούμε πραγματικά να έχει μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και στον χώρο των καλλιτεχνών, γιατί ξέρω ότι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα καλλιτεχνικά θέματα, αλλά και στα μαχητικά. Και στο επόμενο Πανελλήνιο που έχει στο κέφι. Και στο επόμενο. Και μετά από το επόμενο τον έχουμε και πάλι κοντά μας για να δούμε τι έγινε, να μας πει πάλι την εμπειρία του, γιατί ξέρεις, κάθε φορά είναι και πολύ διαφορετικά αυτά που συναντάς και που βλέπεις, εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία την Πατατζή για αυτό το θέμα, αλλά δεν φεύγει, διότι αμέσως μετά συνεχίζω με αθλητικό συνεργάτη εδώ κοντά μας, στο πάνελ μας, τον Λάζαρο Γκόλια. Και αμέσως με τον Λάζαρο και έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο, έναν πολύ ιδιαίτερο γιατρό, όπου θα έχεις πράγματα πολλά να τον ερωτήσεις και να μάθεις και εσύ, αλλά δεν θέλω όμως να σου πω ακόμα τίποτα, γιατί το έχω λίγο για έκπληξη. Εντάξει, θα περιμένω. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε κοντά μας, θα λυθούν πάρα πολλές απορίες. Έλα μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά εγώ. Να τρέξεις να πάρεις Αρθρολέν. Η Ελένη Νύφης και εγώ με το Αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, Αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Α,
Με το Αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίμινο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίμινο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίμινο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία, αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίμινο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και όπως έτσι σας προανέφερα, στο δεύτερο αυτό σκέλος έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα από την στήλη την ιατρική. Βέβαια ένα θέμα που εγώ θέλω να πω στους τηλεθεατές μου ότι η έπληξη είναι και για τη Μαρία την Παντάση, θα σας τα πω στη συνέχεια, αλλά η πρώτη σύσταση είναι από έναν άνθρωπο που το ψάχνει πάρα πολύ, από το συνεργάτη μας από τη στήλη των αθλητικών που τώρα είναι στη σκηνοθεσία, αλλά στο τελευταίο μέρος θα έρθει κοντά μας για να μας πει τα αθλητικά, το αθλητικό θέμα που έχει ετοιμάσει για τη σημερινή ημέρα, ο οποίος ψάχνοντας με πάρα πολλούς γιατρούς για τα προβλήματα τα αρνητικά τα οποία έχει και αντιμετωπίζει, κατέληξε ότι ένας είναι ο γιατρός. Και πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος γιατρός είναι εκείνος που έχει, θα πω, η λέξη χειρουργήσει μου αρέσει, αλλά είναι έτσι λίγο, Μαρία Παντάση, είναι λίγο σκληρή. Είναι σκληρή και εγώ δεν ναι, λέω, ας πούμε, δεν τη λες, που έχει όμως περιποιηθεί, μ' αρέσει καλύτερα, την Μαρία Παντάση για κάποια προβληματάκια τα οποία είχε στο παρελθόν. Ο κύριος Καλαφάτης είναι εδώ κοντά μας, ο οποίος είναι οριλά, διακεκριμένος. Θα μου επιτρέψετε με να το πω, ξέρω ότι εσείς δεν μιλάτε για εσάς, αλλά θα τα πω εγώ αυτά που ξέρω. Γιατί έχετε σώσει, σε παρένθεση, πάρα πολύ κόσμο που έχει ειρηνικά προβλήματα, γενικότερα, γιατί υπάρχουν μια πλειάδα ειρηνικών προβλημάτων που θα τα αναλύσουμε εν καιρό σε αυτή την εκπομπή, που πολλοί άνθρωποι, όπως ας πούμε και ο Λάζαρος Ογκόλιας, δεν τα γνώριζε, γιατί αν το γνώριζε ίσως στο πιο αρχικό του στάδιο, γιατί λέγαμε Λάζαρε πάλι κρύωσες, Λάζαρε πάλι με τη μηχανή, Λάζαρε πάλι έτσι. Όμως, πολλοί αν τα γνωρίζουμε από την αρχή μπορεί να τα έχουμε εξομαλύνει πριν διωγγωθούν. Σήμερα λοιπόν ένα ερώτημα το οποίο θα απαντήσουμε σαν πρώτη μας έτσι επαφή από την πλευρά του ειδικού που είστε εσείς, είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε ρηνικά, η δυσφορία αυτή που έχουμε στην αναπνοή μας και που πολλές φορές είναι πρόβλημα ακόμα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων και πολύ περισσότερο και στον ύπνο τους. Ακούμε πολύ ένταση και βρόγχο και δυσφορία. Τι εννοούμε όταν λέμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, ρηνική δυσφορία, δυσλειτουργία, δυσχέρεια της αναπνοής. Σημαίνει ότι δεν μας φτάνει ο αέρας από τη μύτη να εισπνεύσουμε και να γεμίσουμε τους πνευμονές μας. Συνήθως η ρηνική δυσχέρεια οφείλεται σε στραβώδη διάφραγμα, μπορεί να οφείλεται σε υπερτροφία του ρηνικού κοχών. Συνήθως το καταλαβαίνουμε το βράδυ, την ώρα του ύπνου. Δηλαδή μπορούμε να ξυπνήσουμε το βράδυ κατά τη διάρκεια του ύπνου, να έχει στεγνώσει το στόμα μας και γενικά έχουμε έναν ανήσυχο ύπνο. Η ειρηνική δυσχέρεια κυρίως στους ενήλικες μπορεί να οφείλεται και σε αλλεργική αιτιολογία. Να διωγγωθούν οι ειρηνικές κόνχες και να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Σε σχολείο ειρηνικού διαφράγματος που μπορεί να οφείλεται σε κάποιο κάταγμα, συνήθως οι αθλητές το έχουν αυτό από κάποιο τραυματισμό, να έχουν παρεκτόπιση του ειρηνικού διαφράγματος και να μην μπορούμε να πάρουμε αναπνοή από τη μύτη, να μην μας φτάνει ο αέρας. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε στην καθημερινότητα, αλλά με την πάροδο το χρόνο μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος σιγά σιγά να ανεβάσει αρτηριακή υπέρταση με τη δυσκολία και την προσπάθεια να αναπνεύσει. Συνήθως οι τεχνικές που κάνουμε ή ο τρόπος αντιμετώπισης είναι επεμβαίνουμε χειρουργικά. Η χειρουργική του ειρηνικού διαφράγματος πλέον είναι ανώδυνη, δεν είναι όπως παλιά. Και ουσιαστικά με μια καυτηρίαση μπορούμε να βελτιώσουμε και τις ειρηνικές κόνχες. Μέχρι όμως να φτάσουμε, Μαρία, έχεις αρκετά ερωτήματα. Εγώ να ρωτήσω κάτι έτσι ως απλός
τηλεθεατής αυτής της εκπομπής, πάμε λίγο να το πάρουμε από την αρχή. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ξεχωρίσει ή να καταλάβει όλα αυτά που πολύ ωραία μας προείπατε, ναι, ότι δεν είναι απλά μία κούραση, γιατί και εγώ, ναι, όταν είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, κάποιες μέρες που είμαι εξαντλημένος, πραγματικά ούτε μπορώ να κοιμηθώ άνετα, ναι, και νιώθω αυτή τη δυσφορία, όμως που επειδή έχω εξεταστεί δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, απλά είναι η πολύ υπερβολική μου κούραση, ναι, και πολλές φορές και κοιμάμαι και μπορεί και να ροχαλίζω που δεν έχω, που δεν, στη ζωή μου έχω ροχαλίσει 5 φορές. Πώς καταλαβαίνει ότι πρέπει να πάει σε έναν οριλά? Γιατί αυτό μάλλον δεν είναι μια τυχαία σύμπτωση, αλλά είναι ένα πρόβλημα. Όταν δεν μας φτάνει η αναπνοή από τη μύτη. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι χρησιμοποιούμε με το, αναπνέουμε με το στόμα ανοιχτό. Mm-hmm. Στεγνώνει ο λαιμός μας. Ξεραίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό δεν είναι κούραση. Σαφώς. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν φτάνει ο αέρας από τη μύτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε καλή εισπνοή, να εισπνεύσουμε. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει ανατομικό. Κάπου υπάρχει κάποια απόφραξη που δεν αφήνει τον αέρα να περάσει μέσα από τη μύτη. Αυτό συμβαίνει, όταν λέμε ανατομικό, ναι, μπορεί να συμβεί και σε μικρότερη ηλικία, δηλαδή να έχουμε γεννηθεί με κάποιο ανατομικό συνήθως, και να προέλθει, ναι, αργότερα. Ναι, ναι, ναι. Συνήθως στα παιδάκια, στα παιδιά, τα αίτια της ρητικής δυσχέρειας μπορεί να είναι αδενοειδείς εκβλαστήσεις, κρεατάκια. Μάλιστα. Να είναι τα λεγόμενα κρεατάκια. Τα λεγόμενα κρεατάκια. Mm-hmm. Ναι, αυτό. Κύριε Καλαφάτη, σε ποια ηλικία προληπτικά, επειδή μιλάμε και για παιδιά, ναι, μπορούμε να δούμε αν υπάρχει μία δυσλειτουργία ή ανομαλία στο γενικό σύστημα? Από 2 ετών και άνω μπορούμε να το ελέγξουμε το παιδάκι. Ποια είναι η εξέταση εκείνη που μας το δείχνει αυτό? Κάνουμε ρινοσκόπηση, βλέπουμε δηλαδή. Και ανώδυνη φαντάζομαι, ανώδυνη γι' αυτό και πλέον, τα παιδάκια, ναι, δεν καταλαβαίνουν. Υπάρχει τίποτα, ναι, έτσι, ναι, ενδοσκόπιο πολύ ψηλό που μπορούμε, mm-hmm, να δούμε τα κρεατάκια στα παιδάκια. Να σας ρωτήσω κάτι εγώ. Προκαλώ. Εγώ όταν ήμουν μικρή, μάλλον από όταν ήμουν μικρή και οικογενειακώς το είχαμε αυτό το θέμα, όπως και είχαμε κάνει και μαζί την καυτηρίαση. Είχα κάποιο θέμα, δηλαδή έτρεχε συνεχώς η μύτη μου, είτε ανέπνεα, είτε με έβλεπε λίγο ήλιος, είτε έκανε πολύ κρύο. Αυτό μου είχατε πει ότι σπάνε τα αγκία. Γιατί, ναι, όμως σπάνε, ας πούμε, συγκεκριμένα σε μένα τα αγκία, δηλαδή και με το που αναπνέω τρέχει η μύτη μου? Ναι, αυτό μπορεί να, είναι μια, να υπάρχει μια αλλεργική ρινίτιδα. Και να σου κάνει, mm-hmm, και να γίνεται δηλαδή διεύρυνση των αγκείων. Σε όλη την οικογένεια το έργο. Ναι, η αλλεργική ρινίτιδα, ναι, ενοχοποιείται ότι είναι και κληρονομική. Να. Α, μάλιστα. Ναι. Γιατί μας είπαν επειδή είμαστε ξανθοί, ότι έχουμε ευαισθησία στον ήλιο. Όχι, δεν έχει σχέση αυτό. Όχι, όχι. Αλλά τα αγκεία είναι πολύ λεπτά. Ναι, ναι, διευρύνονται τα αγκεία στην αλλεργική ρινίτιδα, διωγγώνονται, mm-hmm, και εύκολα μπορούν να σπάσουν και να έχουμε και ρινοραγίες. Κατάλαβα. Αυτό συμβαίνει. Εντάξει, δεν θέλω να συζητήσω κάθε φορά που έπαιζα μπόξο, ότι κάθε φορά μου μάτωνε η μύτη. Μέχρι αυτό που κάναμε από την καυτηρίαση. Δηλαδή από είχα τραυματισμό, ναι, 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 μπορεί, ναι, να συμβεί αυτό. Ναι, αλλά γενικά μου ανοίγουν πολύ εύκολα. Βάζω βαζελίνη βέβαια στη μύτη μου, ναι, συνεχώς, ναι, και έτσι είναι πολύ πιο μαλακά και είναι. Ναι. Και από αλλεργική ρινίτη δηλαδή και από τραυματισμό μπορεί να συμβεί αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος διαπιστώνει λοιπόν ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά και του το επιβεβαιώνετε κι εσείς. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι άμεσα όσον αφορά την επέμβαση, δηλαδή του λες ότι ξέρεις κάτι πρέπει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να έρθει και να τελειώνουμε ή έχει και ένα περιθώριο αυτό, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι αύξουσα η πάθηση ραγδαία ή το βλέπει με τα χρόνια? Όχι, 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 το βλέπει με τα χρόνια. Τώρα εξαρτάται και σε τι βαθμό υπάρχει σχολείωση ή αν είναι τόσο μεγάλες οι κόγχες, γιατί είναι ένας συνδυασμός που εντάξει είναι θέμα και ποιότητας ύπνου, ζωής, καθημερινότητας. Mm-hmm. Ένας που αναπνέει καλύτερα από τη μύτη έχει καλύτερα ποιότητα ζωής. Έχει, ναι, να κάνει με τη δουλειά κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω σε ένα φανοπείο, ναι, και δεν βάζω την ειδική μάσκα και κάθε μέρα πίζει μέσα όλο αυτό, φυσικά, από τις σκόνες, τις βαφές και τα ξυσίματα. Πάντα στο γιατί ιστορικό, επεμβαίνουν όλα, ναι, αυτά στο ιστορικό. Πάντα στο ιστορικό ρωτάμε την εργασία, τη δουλειά που κάνει ο άλλος, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο φυσικά η εργασία, ναι, του λουνού. Να σας πω κάτι άλλο. Την άνοιξη. Ναι. Έχω πολύ σοβαρό θέμα με τα λουλούδια. Μάλιστα. Με τη γύρι, τα πεύκα, τα λουλούδια. Αλλεργία, όλα αυτά. Είναι εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα. Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω χωρίς να παίρνω αυτά τα φάρμακα από το φαρμακείο? Αντισταμινικά. Και αντισταμινικά και βάζω σπρέι στη μύτη, τα οποία μετά εγώ εθίζομαι και δεν μπορώ να τα κόψω. Mm. Ναι. Και περιμένω να μπω στη θάλασσα. Μεγάλο ώστε να πάει θέμα αυτό, γιατρέ, που λέει όσον αφορά τον εθισμό, γιατί και εγώ επειδή έχω χειρουργηθεί 2 φορές για αισθητικούς λόγους, χρησιμοποιώ τουλάχιστον 20 χρόνια τα εισπνεώμενα. Ναι, είναι τα εισπνεώμενα, μάλλον έχει γίνει μια παρεξήγηση εδώ. Τα εισπνεώμενα αυτά δεν προκαλούν εθισμό. Συγκεκριμένα
εισπνεώμενα προκαλούν. Ναι. Γιατί δηλαδή, εγώ μετά τύπου... νομίζω ότι χωρίς αυτό δεν μπορώ να αναπνεύσω. Ναι, ναι. Αυτά ναι. Αυτό είναι τα αποσυφορητικά. Όχι, όχι. Είναι τα αποσυφορητικά που παίρνουν οι ασθενείς, ναι. Γιατί βοηθάνε άμεσα το να ανοίξει η μύτη, να κάνει αποσυφόρηση, αλλά αυτό προκαλεί εθισμό και φαρμακευτική ρινίτιδα. Κάνει το φαινόμενο rebound που λέμε. Οπότε έχουμε την αίσθηση πάλι ότι είμαστε μπουκωμένοι. Ναι. Τα φάρμακα που δίνουμε όμως τα αντιαλλεργικά δεν προκαλούν εθισμό. Τώρα, η εποχιακή... Άρα καλύτερα να πάρεις κάποιο φάρμακο από το να βάλεις κάποιο αποσυμφορητικό, έτσι. Εννοείται, εννοείται. Τα επειδή αποσυμφορητικά... σας έχουμε κοντά μας, καλό είναι να διευκρινίσουμε και αυτό μια και το ανοίξαμε το θέμα. Πότε εμφανίζονται κυρίως τα ρινικά προβλήματα τα οποία προείπαμε, δηλαδή αυτές οι αλλεργίες. Έχω ακούσει για την άνοιξη με τη γύρη και τα διάφορα φυτά. Ναι. Και αυτή την περίοδο. Κοιτάξτε, δείτε, η αλλεργική ρινίτιδα, η οποία προκαλεί ρινική δυσφορία, μπούκωμα, καταρροή, συνήθως είναι εποχιακή με τη γύρη και μπορεί να είναι και χρόνια. Χρόνια όταν υπάρχει σκόνη, κάποιος είναι αλλεργικός στη σκόνη, στα κάρια, στο σπίτι, μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι χρόνια αλλεργική ρινίτιδα. Κυρίως όμως είναι την άνοιξη. Με τη γύρη. Χρόνια εννοούμε ότι με τίποτα ούτε υπάρχει εφαρμογή. Το παντρεύεσαι που λέμε. Αν αυτό. Είναι το αίτιο, είναι αλλεργικός στη σκόνη ο άλλος, οπότε δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Καμία... Κοιτάξτε, οι αλλεργιολόγοι τώρα ασχολούνται με την απευαισθητοποίηση. Υπάρχουν πλέον σήμερα, κάνουμε μια εξέταση με το αίμα και βλέπουμε που κάποιος είναι αλλεργικός. Α, μπορούμε να ναι. Κάνουν τα τεστ. Ορίστε. Το αλλεργιόγραμμα εννοείται. Ναι. Τεστ αλλεργίας κάνουμε και βρίσκουμε σε τι μπορεί να είναι αλλεργικός ο ασθενής. Με αποτέλεσμα εκεί μπορούμε να κάνουμε μία απευαισθητοποίηση, η οποία μπορεί να διαρκέσει 4 με 5 χρόνια. Απευαισθητοποίηση, δηλαδή ουσιαστικά δίνουμε αντιγόνο στον ασθενή σιγά-σιγά. Ώστε να γλιτώσει. Ναι, δηλαδή, για να γίνει απευαισθητοποίηση. Κάθε... Αν είστε παράδειγμα αλλεργικοί στη γύρη, δίνουμε σιγά-σιγά γύρι στον οργανισμό σε μικρές δόσεις για 4 χρόνια 5, ώστε να αποκτήσει ο οργανισμός μας άμυνα. Να σας πω όμως κάτι. Ναι. Εγώ είμαι και στη γύρι, και στις ελιές, και στις λευκές. Ναι. Γίνεται ένα συνδυασμός τώρα. Γίνεται... Έχεις πρόβλημα δηλαδή την περίοδο αυτή. Ναι. Πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό την άνοιξη. Και μετά μου κρατάει πάρα πολύ καιρό. Και εγώ πέρα, δεν μπορούσα. Σταματάω τα... Δεν ξεκινάω αντισταμινικά κανένα μήνα. Μετά αρχίζω και δεν αντέχω άλλο. Ξεκινάω τα αντισταμινικά. Παιδιά, είχαμε στην οικογένειά μας μία εξαδελφή, η οποία την περίοδο αυτή... Τη λέγαμε, έλα παιδί μου να κάτσουμε λίγο στο μπαλκόνι. Όχι, όχι, όλα κλειστά. Και όταν έβγαινε, δάκρυα. Εγώ νόμιζα ότι το είχε παρακάνει. Λέω, συγγνώμη καλέ που βγήκες λίγο στο μπαλκόνι. Επηρεάζει πολύ την ποιότητα ζωής. Κοιτάξτε, αν δείτε, τώρα εμείς οι σύγχρονοι οριλάδες κάνουμε μια καυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες μέσα στις ρινικές κόγχες. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στην αντιμετώπιση της αλλεργίας, δηλαδή. Και στην αποσυμφόρηση, εκτός από τα αντισταμινικά που παίρνουμε, μπορούμε να κάνουμε και αυτή την καυτηρίαση, που είναι μια μέθοδος πλέον ανέμαχτη. Γίνεται στο γιατρείο, και απλή, μικρά και συρρυκνώνει τις κόγχες, δημιουργεί ένα στρώμα ουσιαστικά, το λέω λίγο απλά, στη μύτη, ώστε να αντιμετωπίσει τα αντιγόνα που εισπνέουμε. Αυτός είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης τις αλλεργίες εκτός τη φαρμακευτική αγωγή. Στις επεμβάσεις που μας προείπατε ότι πλέον έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη που πλέον μπαίνουν, βγαίνουν, δεν το κατάλαβες, πας ας πούμε και στη δουλειά σου αν θες μετά από μία ώρα. Αυτές πρέπει να γίνει κάποια επανάληψη μετά από χρόνια ή είναι μία και έξω. Συνήθως η γιατί ξέρετε όταν καυτηριάζουμε κάτι μπορεί μετά να μπορεί, μην λίγο να... Κοιτάξτε να δείτε, συνήθως μετά από 2 με 3 χρόνια επανάληψη μπορεί... να το δούμε. Ναι, γιατί υπάρχει το αίτιο. Τι γίνεται όμως. Όταν ο ασθενής συμμορφωθεί και σε μια φαρμακευτική αγωγή παράλληλα με την καυτηρίαση που κάνουμε, τότε πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Υπάρχουν περιπτώσεις που αν δεν δείκνεται η αντιμετώπιση που λέμε. Όχι. Όχι. Άρα γίνεται σε όλους. Όχι. Έχει όχι. Να κάνει με την ηλικία. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Σε όλες τις ηλικίες το κάνουμε και σε μικρά παιδιά και στους πολύ μεγάλους ασθενείς. Άρα παίρνουμε και ένα πολύ ωραίο πλήρες ιστορικό πριν από όλα αυτά. Ναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι η καυτηρίαση αν γίνει στο γιατρείο, αν ο άλλος φοβάται, έχει κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του, τότε όντως μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο γιατρείο. Δηλαδή είναι μια μικροεπέμβαση. Βέβαια, στο κρίνεται αυτό αν πρέπει να γίνει. Ναι, έτσι, από το ιστορικό. Ναι. Πριν. Απλώς θέλω να τονίσω ότι έχει θεαματικά αποτελέσματα στην αλλεργία, στα άτομα που έχουν σοβαρά προβλήματα αλλεργίας. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το πιο σημαντικό για όλους είναι όχι μόνο το θεαματικό αποτέλεσμα, το πιο σημαντικό και το ξέρω από φίλους. Δηλαδή ο Λάζαρος, η Μαρία, έχουμε και άλλους κοινούς φίλους που έχουν έρθει σε εσάς, ότι δεν
πας και φεύγεις και δεν κατάλαβες τίποτα. Γιατί και το μεγαλύτερο πρόβλημα, όταν πεις στον ασθενή δεν θα πάρεις χαμπάρι τίποτα, θα σου πει γιατί το κάνω τώρα. Ναι, όταν του πεις κοίτα, μπορείς έστω και λίγο να πονέσεις, θα το σκέφτεται ένα και δύο και πέντε και δέκα χρόνια μπορεί να μην το κάνει. Αλλά η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Εννοείται, εννοείται. Πιο πολύ δηλαδή πολλές φορές πλέον με τα λέιζερ, έτσι κι αλλιώς γενικότερα. Ναι, ναι. Πιο πολύ καταλαβαίνεις να σου βγάλει με ένα τσιμπιδάκι άλλη τα φρύδια. Πραγματικά σας το λέω αυτό. Έχω δει γυναίκες που δακρύζουν και τα λέιζερ πάνε και έρχονται. Τις λέω όταν κάθεσαι και κάνεις μια ώρα λέιζερ. Στο δεν καταλαβαίνω τίποτα, μου λέει. Ναι, λοιπόν, ναι. Άρα να πούμε ότι δεν πρέπει να φοβάστε και πάνω απ' όλα δεν πρέπει να το αφήνετε. Μην πείτε, έλα μου, εντάξει, ξέρεις, να, τώρα είναι 5-10 μέρες και περνάει. Ναι. Διότι όσο περνάει ο καιρός, αυτό δυσχεραίνει και κάποια στιγμή θα μπουκώσει τελείως. Πέρα από το ότι θα μπουκώσει τελείως, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως η αλλεργία επεκτείνεται και στο κατώτερο αναπνευστικό και έχουμε μετά αλλεργικό άσθημα. Εγώ αυτό το έχω αντιμετωπίσει πλέον γιατρός, γιατί τελευταία, μου το είχαν πει βέβαια κατά καιρούς γιατροί, που είμαι και στο χώρο, μου έχουν πει ότι κάποια στιγμή αυτό που παίρνεις δεν θα σε καλύπτει. Δεν θα σε καλύπτει. Και έχω φτάσει σε σημείο πέρυσι και έχω ξυπνήσει μέσα στον ύπνο. Μου έχω πεταχτεί επάνω γιατί δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή. Ναι, ναι. Ένιωθα ότι θα πέσω το ταβάνι στο κεφάλι μου. Γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να υποβοηθάτε με πράγματα που μπορεί και κάποια στιγμή να ξυπνήσει το πρωί και να μην τάκετε και να τρελαθείτε, γιατί είναι και λίγο, αν δεν το έχει, τρελαίνει αυτό. Oh. Δηλαδή, η Μαρία μπορεί να φύγει από το σπίτι τη και να μην έχει πάρει τίποτα μόνο, αλλά στο χεράκι θα κρατάει το. Το συγκεκριμένο. Μπράβο. Ναι, ναι. Θέλω πραγματικά να σα ευχαριστήσω που είστε κοντά μα. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει και θα κάνουμε. Θα μα επιτρέψετε και άλλη μια φορά. Ξέρω ότι τρέχετε πολύ και είναι και μια περίοδο που κανείς δεν αναπνέει καλά σχεδόν. Λοιπόν, αλλά επειδή υπάρχει λύση, πόση ώρα διαρκεί αυτό, όλη η διαδικασία. Κάνουμε 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Τίποτα. Έχουμε να πούμε και για το άσθμα όμως, που και αυτό όταν κατέβει, όλα αυτά γενικότερα ξεκινάνε εξής. Όλο αυτό το σύστημα πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας ότι είναι ένα. Ένα είναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μην πεις, αχ, εδώ μπορείτε, όλο αυτό πάει και έρχεται. Αν δεν πάρεις από εδώ, δεν γυρνάει ο αέρας, δεν βγαίνει ο αέρας και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλαφάτη. Συνεχίζετε να κάνετε τον κόσμο να αναπνέει καλά. Λοιπόν, γιατί θέλω να πω κάτι τώρα για την αναπνοή και να υποδεχτώ μετά τον Λάζαρο Γκόλε για να κλείσουμε. Άλλωστε, δεν έχουμε πει πολλές φορές ότι σημασία δεν έχει πόσες φορές εντυπωσιάστηκα, αλλά πόσες φορές μου κόπηκε η ανάσα. Γεια σας. Πάμε να γνωρίσουμε το κορυφαίο αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής Super Vita. Με 18 δραστικές ουσίες προστατεύει όλα τα όργανα του σώματος και ενισχύει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Η αντιοξειδωτική του δράση προσφέρει αντιγυραντική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη προστασία. Απαραίτητο για άτομα με χρόνια κόπωση, ανεμία, διαβήτη, λοιμώξεις, αυξημένη χοληστερίνη, αρθρίτιδες, αυτοάνοσα, άγχος και γενικά έντονη καθημερινότητα. Θέλετε να είστε άτρωτοι, δυνατοί, υγιείς και πάντα νέοι? Super Vita. Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Λάζαρος Γκόλιας για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και μια έτσι πολύ αθλητική κουβέντα. Πάντοτε στο δικό μας stand, αυτό που έτσι έχουμε αγαπήσει για τα αθλητικά θέματα. Άκουσα πολλά και ενημερώθηκα πάρα πολύ από τον κύριο Καλαφάτη. Και εμείς από σένα ενημερωθήκαμε, αλλά πόσα δεν ήξερες, είδες. Και θα έπρεπε ίσως να τα έχουμε μάθει, γι' αυτό εμείς κάνουμε αυτή την ενημέρωση. Προσωπικός μου χειρούργος. Ναι, αλλά κάνουμε και αυτή την ενημέρωση πλέον, γιατί πολλοί κόσμοι όπως και εσύ. Λέει, έλα μωρέ, δεν είναι κάτι, έλα μωρέ, να η μηχανή, να ότι αναπνέω πολύ τη μηχανή επειδή τρέχω, να. Τελικά όμως μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και μάλιστα ξέρεις τι, επειδή καμιά φορά φοβίζουν και λένε θα χαθεί η όσπρηση μετά την εγχείρηση. Και λέω, κοίτα, αν είναι να επιλέξω μεταξύ όσπρησης ή να μην ανασένω, να μην μπορώ να κοιμάμαι, άσε καλύτερα το πρώτο. Έτσι. Ναι, παιδί μου, μόνο... έτσι κι αλλιώς εμείς οι έξυπνοι άνθρωποι τα μυριζόμαστε και χωρίς μύθι. Όχι, δεν χάνει την όσπρηση. Σαφώς δεν χάνει η όσπρηση και απέναντίας ίσα ζεις πολύ φυσιολογικά. Έχουμε πολύ ωραίο θέμα και δεν θέλω να μακρηγορήσω, ναι, θέλω να το ακούσω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε 10 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, οι οποίοι σταμάτησαν το ποδόσφαιρο, δεν είναι πλέον στην ενεργό δράση και κοιτάξτε πώς ήταν και πώς γίνανε. Λοιπόν, αν θέλει ο Φίλιππας μπορεί να μου δείξει από το νούμερο 10 θα πάμε έως το 1. Θα δείξουμε 10 περιπτώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι βεβαίως αφήσαν τον εαυτό τους. Και κοιτάξτε πώς... Να, ξεκινάμε από το νούμερο 10. Στο νούμερο 10 βλέπετε τον Burns, John Burns, ο οποίος γεννήθηκε το 1963, είναι Βρετανός, πρώην Βρετανός ποδοσφαιριστής, είναι ράπερ και διευθυντής που εργάζεται σήμερα αλλά σχολιαστής και κριτής στο ESPN και στο Super Sport, το αθλητικό κανάλι. Κοιτάξτε πώς έγινε. Είναι το before και το after, έτσι, ναι, πριν καμία και μετά. Σχέση.
Πάμε, αν θέλεις, Φίλιππα, να δείξουμε τώρα το νούμερο 9 που έχουμε, τον Νέβιλ Σάουθαλ, ο οποίος είναι γεννημένος το 58, στο νούμερο 9, είναι Ουαλός, πρώην ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας βεβαίως, έχει περιγραφεί ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της γενιάς του και κέρδισε και βραβείο, μάλιστα, Footballer of the Year το 85. Κοίτα πώς έγινε. Παιδιά, απίστευτο. Τεράστιος, έτσι. Πάμε στο νούμερο 8, είναι ο Μίντο. Είναι βεβαίως αραβικής καταγωγής, το 83, δημόσια γνωστό ως Μίντο, κοίτα πώς ήταν, και είναι και Αιγύπτιος διευθυντής ποδοσφαίρου. Και κοίτα πώς έγινε. Σήμερα είναι διευθυντής στο Wadi Degla. Είναι επίσης τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρώην επιθετικός. Πάμε στο 7, είναι ο Μισελ Πλατινί. Ο γνωστός Μισελ Πλατινί, το 55 γεννημένος, Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν μέσος και προπονητής κατόπιν, τώρα αποτελεί από το 2007 και μετά ΝΑΤΟΣ. Πρόεδρος της UEFA, ο οποίος διαδέχεται. Πάντως για πρόεδρος είναι εντάξει. Δηλαδή για πρόεδρος η εμφάνιση αυτή είναι μια χαρά. Απλά πώς άλλαξε. Πώς άλλαξε. Πάμε στο νούμερο 6, Φίλιππα, στον Αντώνιο Κασάνο. Γεννημένος το 82, πιτσιρικά σχετικά, είναι Ιταλός επαγγελματίας, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν και επιθετικός. Εκπροσώπησε την Ιταλική ομάδα ποδοσφαίρου σε 39 περιπτώσεις μεταξύ 2003 και 2014, σημειώνοντας 10 στόχους. Κοίτα πώς έγινε. Συμμετείχε βεβαίως και στο παγκόσμιο κύπελο της FIFA. Αυτός μαζί με τον Μπαλοτέλη είναι η κορυφαίη σκόρερ της Ιταλίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της UEFA, παρακαλώ. Πάμε στο νούμερο 5. Θα δούμε τον Αντριάνο. Αντριάνο λέγεται Ριμπέριο, έτσι λέγεται, είναι το 82 γεννηθής, είναι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής της Βραζιλίας που έπαιξε τελευταία στο Miami United, στην ομάδα. Ένας ταλαντούχος, δυνατός επιθετικός, η καριέρα βέβαια τελείωσε άδοξα και χαρακτηρίστηκε και από ασυνέπεια. Μεγάλο ταλέντο, κοίτα πώς έγινε. Είναι πολλοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή διατηρούν τη φόρμα τους, έτσι, ναι. Και Έλληνες. Εμείς απλά δείχνουμε αυτούς που έχουν τον Χριστό Βαζέχα. Τον πρώην επιθετικό, ναι, του Παναθηναϊκού, τον είχα στην εκπομπή. Ίδιος όπως ήταν, είναι. Αυτό λέω, γιατί πήγα να δω τώρα τι θα μου πει. Παίζει ακόμα, είπα. Έτσι, παρόλο που δεν είναι στην Ενεργό. Πάμε, Φίλιππα, στο νούμερο 4. Είναι ο Γκάζα, ο γνωστός Πολ Γκον Γκασγκόιν, ο οποίος γεννήθηκε το 67. Είναι ποδοσφαιριστής της Αγγλίας και επίσης με το ψευδώνυμο Γκάζα. Κέρδισε 57 κύπελα κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Αγγλία. Και έχει περιγραφεί βεβαίως από το Εθνικό Ποδοσφαιρικό Μουσείο ως ο πιο φυσιολογικός προπονητής της γενιάς του, ΝΑΤΟΣ. Δεν θα έλεγα ότι έχει και μεγάλες αποκλίσεις. Και του πάει κιόλας. Ναι, τέλος πάντων. Θα έλεγα είναι η μοναδική περίπτωση που βλέπω. Λοιπόν, πάμε στον Πούσκας. Φέρεν Πούσκας. Για τους Παναθηναϊκούς πολύ γνωστός. Εδώ θα μείνουμε λίγο. Από το 27, 1 Απριλίου το 27 έως το 2006 είναι Ούγγρος ποδοσφαιριστής. Ήταν μάλλον μέλος της ομάδας της Real Madrid της 55-67, της καλύτερης εθνικής Ουγγαρίας, αν θυμάστε, που υπήρξε ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ως προπονητής, ο συγκεκριμένος κύριος που βλέπετε, το 71, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη μεγαλύτερη επιτυχία του που είχε ποτέ, βεβαίως και Ελλάδα, ελληνική ομάδα, στην Ευρώπη. Στον τελικό, αν θυμάστε, του κυπέλου πρωταθλητριών, τελικός σημερινός, όπως λέμε, του Champions League, τότε κύπελο πρωταθλητριών, όπου ο Παναθηναϊκός τότε, αν θυμάστε, ιτήθηκε 2-0 από τον Άγιαξ, αλλά όχι το σημερινό Άγιαξ, αυτόν τον καλό, τον μεγάλο, τον δυνατό Άγιαξ του Ρίνους Μίχελς. Πάμε λοιπόν σε ένα πολύ γνωστό όνομα, Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ίδωλο. Φούσκας. Ίδωλο τώρα μιλάμε για Μαραντόνα. Ναι. Πάμε στο νούμερο 2. Ο Πούσκας, μεγάλη μεταμόρφωση, έτσι. Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Λοιπόν, στη Λανούς έχει παίξει, στο Μπουένος Άιρος. 30 Οκτωβρίου του 60, πρόσεξε, είναι Αργεντίνος, πρώην ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής ποδοσφαίρου. Έχει μπλέξει και με διάφορα πράγματα που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν. Θεωρείται από τους πιο σημαντικούς ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και βεβαίως θυμάστε και τον γκολ που έβαλε και κέρδισε με το χέρι του Θεού που είπε, έτσι. Λοιπόν, κοίτα πώς έχει γίνει. Άστο, δεν θέλω να το βλέπω. Άστο καλύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο νούμερο 1, ο οποίος είναι ο Ρονάλντο, ο γνωστός Ρονάλντο Λουίς Ναζάριο Ντελίμα. Γνωστός ως Ρονάλντο Νάτος. Ο κύριος είναι ένας Βραζιλιάνος συνταξίουχος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που έπαιξε βεβαίως σε πολλές ομάδες ως επιθετικός.
Ονομάζεται φαινόμενο. Ο λαός τον αποκαλεί φαινόμενο. Κοίταξε εδώ πώς έγινε. Γιατί? Δεν φαίνεται η κοιλίτσα πολύ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κοιλιά. Θεωρείται Εβραίος ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, Αλέξανδρε. Ναι. Και εδώ κλείνουμε. Αυτός ήταν ο τελευταίος. Λάζαρε, να σου πω κάτι. Αν και αλλάζουν πολύ αυτοί οι άνθρωποι στην πορεία. Τώρα που θα με χειρίσει που... ο Καλαφάτης και άμα δυνατήσω λίγο, έχω πάει και εγώ για μπάλα, έτσι. Ναι, καλά, εσύ μπάλα παίζεις και τώρα, δεν έχεις θέμα. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, ότι για κάποιους που έγιναν δήμαρχοι, σύμβουλοι, δεν με χαλάει λίγο κοιλίτσα. Όχι. Απλά κάποιοι άνθρωποι που έχουν τέτοια, τέτοια καριέρα και τέτοια εμφάνιση, καλό είναι να τη διατηρούν. Ναι, ναι, είναι. Αυτό είναι μόνο. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάζαρος Γκόλιας. Ευχαριστώ όλες τις κοπέλες και όλους τους συνεργάτες που σήμερα ήταν για να βγει αυτή η καταπληκτική εκπομπή. Άλλη μια εκπομπή που με σουράνισε στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Γεια σας.